τις ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία τρέφουν την κλιμάκωση της υπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία και μέσα από το λεγόμενο κυβερνοπόλεμο που συνοδεύεται από τον πόλεμο προπαγάνδας και τη λογοκρισία και από τις δύο πλευρές. Η δήλωση του Επιτρόπου Σχοινά στα εγγένεια της νέας έδρας του ΕΝΙΣΑ στην Αθήνα ότι ο πόλεμο δεν γίνεται μόνο στου δρόμου τη Μαριούπολη, έχει ήδη ξεκινήσει και στο διαδίκτυο, το επανέλαβε και εδώ. Μαρτυρά ότι η Ελλάδα, με τη συμβολή και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, εμπλέκεται μέχρι το λαιμό στον πόλεμο. Εκτό από το τεράστιο δίκτυο αμερικανονατοϊκών βάσεων ορμητηρίων του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, την αποστολή όπλων και στρατιωτικών δυνάμεων, και, όπω και τι κυρώσει, από τη στιγμή που αποτελεί βασικό κυβερνοκέντρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να αποτελέσει ενδυνάμει και κυβερνοστόχο αντιπίνων, όπω για παράδειγμα έχει διακήρυξη η Ρωσία σε ανίποπτο χρόνο. Ενάντια στου επικίνδυνου υπεριαλιστικού σχεδιασμού να δυναμώσει η πάλι του λαού ώστε να πεμπλακεί η Ελλάδα από τον υπεριαλιστικό πόλεμο.